Με ένα άτομο και για όλα τα άτομα. Εγώ θα δήλωσα ακριβώς αυτό που δήλωνα και πριν από 5 μέρες και πριν από 1 χρόνο αν ήμουν εδώ. Οι υπόλοιποι να δω πώς θα στηρίξουν την άποψή τους. Εμένα δεν με νοιάζει να γίνω άριστη. Ούτε να γίνω μια πιο αγαπητή. Ας μην γίνω ποτέ η πιο αγαπητή παίκτη. Να δούμε τώρα για να μας πει. Είμαι αγαπητή για μένα. Άκου αγάπη μου. Όταν κάτι είναι ψευτικό και υποκριτό. Πάμε να δούμε, κορίτσια. Καλή εβδομάδα. Μόνο αυτά τα δύο κορίτσια μείνανε. Πού κάνετε, τα άλλα. Δεν ξέρουμε ότι μας βλέπετε. Για ελάτε, κορίτσια μου. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Άννα, καλώς ήρθες. Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Πώς πέρασες μακριά μας. Πώς πέρασα, πώς περνάω κοντά σας. Περνάω υπέροχα κοντά σας, οπότε καταλαβαίνετε πώς περνάω μακριά σας. Χαίρομαι πολύ που ήρθες και χαίρεται και ο κόσμος, γιατί ξέρω ότι υποστηρίχθηκες πάρα πολύ. Υπήρξαν πάρα πολλές θετικές ψήφοι για την Άννα. Και αυτό είναι και ένας κανόνας στο παιχνίδι μας, ώστε ο παίκτης να μπαίνει πάλι μέσα. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εγώ από την καρδιά μου για όλη την αγάπη που έχουν δείξει. Όπως ευχαριστώ και όλα τα παιδιά που είναι εδώ μέσα που με δέχτηκαν σήμερα. Με σοκ βέβαια. Με έκπληξη. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι όλοι μαζί. Θέλω να θυμίσω στο κοινό ότι μπορεί να αρχίσει να ψηφίζει τον αγαπημένο του παίκτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί διαλέγετε τον παίκτη που θα προστατέψετε, τον παίκτη που θέλετε να μείνει στο σπίτι. Αυτόν που αγαπήσατε περισσότερο στη διάρκεια της εβδομάδας. Άννα, όταν έφυγες, δημιουργήθηκαν κάποιες παρεξηγήσεις. Θυμάμαι τη μέρα που έφυγες, το βράδυ της αποχώρησης, που πήγες έτσι πολύ αναστατωμένη στο σπίτι των κοριτσιών. Mm-hmm. Πολύ αναστατωμένη από το Σοκράτη βασικά, γιατί σε είχε πειράξει ο τρόπος που τοποθετήθηκε και σου νομίζω είπε... Νομίζω ότι ήμουν πολύ αναστατωμένη, έκπληκτη από όλη την διαδικασία. Δεν ήταν συγκεκριμένα από το Σοκράτη ή από οποιοδήποτε άλλον. Ήταν η ένταση όλης της βραδιάς που ήμασταν όλοι εκεί. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πίεση. Καλά, εντάξει, ναι, και ήταν και λίγο έκπληξη η αποχώρηση. Αυτή ήταν η έντασή μου. Δεν ήταν η ένταση γιατί συζήτησα κάτι με τον Σοκράτη. Θυμάμαι ότι είπες ότι όταν σε χαιρέτησε, σου είπε, σε ψήφισα γιατί. Τι είχες πει, βρε Σοκράτη, δεν το θυμάμαι. Γιατί... Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Δεν μπορούμε δεν να κάνουμε είχε... παιχνίδι ή δεν κάτι. Είχε... Ναι, κάπως έτσι το έθεσα. Σήμερα το συζητήσατε. Το συζητήσαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς η φράση που του είχα πει. Γιατί πάει και έτσι λίγο καιρό. Εγώ ενοχλήθηκα γιατί μεταφέρθηκε λίγο η φράση διαφορετικά, διαφοροποιημένο το νόημα, ότι και καλά εγώ έκανα κάποιο... έπαιζα κάποιο παιχνίδι, ενώ έχω δείξει πόσο άκρος αυθόρμητος άνθρωπος είμαι στις εκφράσεις μου. Άνθρωπος που κάθε άλλο δεν θα έχει στρατηγική. Εννοείς, συγγνώμη, παρεξηγήθηκε από την Άννα και το μετέφερα αλλιώς στα κοριτσιά. Υπονοήθηκε ότι είχα κάποια στρατηγική από μέρους μου, αυτό τουλάχιστον εξέλαβα. Τέλος πάντων, okay. Τα πατέ, αυτό ήθελα να καταλάβω. Είχα πρόθεση να ξανασυστηθούμε με την Άννα, αλλά πάλι... Πάλι είδα ίδια αντιμετώπιση, ότι μπήκε λίγο, τους έχει μείνει μια πικρία. Εντάξει, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Είπε κάτι. Της είπα, πήγα να συστηθώ και της λέω να ξανασυστηθούμε και της λέω Σοκράτης, πολύ εγκάρδια. Και μου λέει Άννα, και μου λέει να σε υιοθετήσω. Το κάνει κανονικά από την αρχή, γιατί ναι, αυτό. Όταν λέω να ξανασυστηθούμε, εννοώ ότι ήταν η αφορμή για να γίνει παρεξήγηση μεταξύ μας. Και όταν λέω να ξανασυστηθώ, έχω την ανάγκη να κάνω μια προσέγγιση αφήνοντας αυτό πίσω. Τώρα μεταξύ σας με την Άννα, πώς πήγε. Θέλω να ρωτήσω κάτι την Άννα. Okay. Άννα, ως άνθρωπος, είσαι εκθηκητική, λέω. Όχι. Δεν είμαι διοικητική σαν άνθρωπο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έμαθα ότι υπήρξε ένα post. Τι? Στο λογαριασμό του δώρου στο Instagram, το οποίο σε στεναχώρησε. Post. Το οποίο σου κοινοποιήθηκε. Όχι, δεν υπήρχε κάποιο post. Δεν υπήρχε post. Ένα σχόλιο σε post. Υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο ήταν inbox, ήταν... στο δώρο και υπήρχε μια απάντηση, το οποίο το συζήτησα με το δώρο και μου εξήγησε για ποιον λόγο το έκανε. Και εγώ πήρα μηνύματα που με βρίζουν για την Άννα και με βρίζει η Άννα. Άρα είναι και αυτό μέσα στη ζωή σας που μεταφέρεται και εδώ. Ναι, αλλά ο κόσμος ίσως προσπαθεί να δημιουργήσει ίντρικες μεταξύ μας και αυτό είναι λάθος. Αυτό λέω ότι δεν είναι απαραίτητο να χαλάμε τις σχέσεις μας. Έχω ένα βίντεο που δείχνει τις αντιδράσεις όταν έφυγε η Άννα από το σπίτι. Πάμε να το δούμε.
Επειδή περνάνε οι μέρες και το τοπίο ξεκαθαρίζει. Είπαμε ότι μπορεί να σας έχουμε αδικήσει και μπορεί εσείς να είστε πιο έξυπνοι από εμάς και να είχατε πιο σωστή κρίση στην ψηφοφορία. Εντάξει. Έχω λόγο που το λέω, δεν θέλω να τα πω όλα και στην κάμερα. Κάποια στιγμή σα να συναντηθούμε χωρί κάμερα και να σα πω. Ούτε κάλεσα το δωμάτιο, ούτε είχα πολλά εγώ προσωπικά με την Άννα. Εντάξει. Μπορεί να έχετε δίκιο που το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να πω πιο πολλά. Πάντως. Και το ξέρει και η ίδια. Έχω κάποιες... Δεν έχω πολλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα πω στην κάμερα όλα. Αυτό. Πολύ εντύπωση. Που μου είπε, Στέλλα, ότι μπορεί και να έκανα καλά που ψήφισα την Άννα. Και αυτό λίγο με. Ποιο είπε? Η Στέλλα μου το είπε. Μα αυτό το πάνε κι άλλε. Ναι, για ποιο λόγο όμως το πάνε αυτό? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδί μου. Ίσως είδαν... την πραγματική της συμπεριφορά μετά... Στέλλα. Τι κάνεις? Έλα, Μαρία. Καλά είσαι? Καλά είσαι? Καλά είμαι. Χαίρομαι που είδαμε αυτά τα βίντεο. Εντάξει, αναγκαζόμαστε να πούμε. Αλλά κάποια πράγματα μετά που έμαθα όταν έφυγε η Άννα, που είχαμε μιλήσει γιατί μιλούσαμε αρκετά και έμαθα ότι διέρευσαν, δεν μου άρεσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να πω αυτολεξί τα γεγονότα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ όμως θέλω. Εσύ τα ξέρεις. Όχι, ναι. Δεν θέλω να τα ακούσω γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Να σου πω, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ένας άνθρωπος να το παίζει χαζός. Ούτε και εμένα. Ούτε μου αρέσει να υποτιμά την νοημοσύνη κανενός ανθρώπου. Ούτε το τι εμένα. Έχει πει ο καθένας το ξέρει καλύτερα. Και για μένα προσωπικά μια συγγνώμη δεν φτάνει για να αναιρέσει πράξεις. Μαρία. Ορίστε. Αυτό που θέλω να πω όσο αφορά εμένα και αν κάποια, αν κάποια άλλη κοπέλα συμφωνήσει θα το πει, είναι ότι επειδή συζητήθηκε όλες οι κοπέλες, οπότε καμία δεν είναι εκτός κόνσεπτ αυτή τη στιγμή. Όλες ξέρουν, απλά πρέπει να συζητηθεί για να βρεθεί μια λύση. Εγώ προσωπικά, αφού τα πούνε αν θέλουν χώρια, θέλω να μάθω κι εγώ, γιατί πρέπει να έχω ένα μέτρο σύγκρισης για να καταλάβω. Έχεις δίκιο. Αυτό. Δεν πήγα ούτε στην Άννα να αγκαλιάσω και κοπελάρα μου καυτό, γιατί κι εγώ έχω ακούσει κάποια πράγματα και μπορεί να έχουν δίκιο οι κοπέλες, όπου μπορεί να έχει δίκιο και η Άννα. Εγώ θέλω να ξέρω. Πότε πρέπει να γίνει μια συζήτηση? Με συγχωρείτε. Ναι, πες Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Μιλάτε για ούτε κάτι εγώ. Που δεν ξέρουμε και κοιτάμε σαν χάνει τώρα, γι' αυτό. Ακριβώς. Μην το κάνεις. Από κάτι. Ναι. Όχι, δεν έχω μήκο. Απλά όλο συγνώμη. Αυτό νομίζω ότι τώρα είναι λίγο άδικο για την Άννα, χωρίς να την υποστηρίζω, ούτε να την... γιατί μπορώ να πω και κακά και καλά πράγματα για κάθε άνθρωπο. Απλά νομίζω είναι λίγο κρίμα τώρα αυτό που γίνεται γύρω από την Άννα, γιατί τώρα ήρθε να μην την κάνουμε να νιώθει άσχημα. Κορίτσια. Θα έχουμε όλο το χρόνο να τα συζητήσουμε. Εγώ από την πλευρά μου είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά πίσω στο σπίτι. Ακόμα για έναν λόγο το ότι θα μπορέσουμε κάποια πράγματα να τα συζητήσουμε. Ένας λόγος παραπάνω δηλαδή για μένα. Από εκεί πέρα θα έχουμε το χρόνο, φαντάζομαι. Θα τα συζητήσουμε, θα τα λύσουμε όπως και με τα παιδιά δίπλα. Με στεναχωρεί που έχει γίνει ένας τόσο μεγάλος ντόρος. Με ενοχλεί που ακούω συνέχεια το όνομά μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θα δούμε στην πορεία. Θέλω να σας πω ότι η Άννα μπήκε στο παιχνίδι, όπως σας είπα πριν, γιατί ψηφίστηκε από τον κόσμο, πήρε τις περισσότερες ψήφους. Αν ήταν ήδη μέσα, θα ήταν η παίκτρια που έχει ασυλία και δεν θα έμπαινε σε ψηφοφορία για να φύγει. Οπότε γύρισε πίσω και επειδή υπόθηκαν ή αφέθηκαν στον αέρα εντυπώσεις, αυτά τα πράγματα, επειδή και εσείς κάνετε παρέα με τα κορίτσια, θέλετε να έχετε κάποιες επιλογές και τα κορίτσια μεταξύ τους θέλουν να ξέρουν ποια είναι δίπλα τους, με ποιο τρόπο εκφράζονται. Πώς επικοινωνούν. Αυτά, βάλτε ένα δρόμο να τα ξεκαθαρίσετε. Να φύγει οτιδήποτε είναι μια σκιά πάνω από αυτό. Αυτό λέω επειδή αν είναι διατεθειμένη να συζητήσει, δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνεται όλο αυτό. Ας συζητήσουν, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, αλλά πρέπει και εσείς να ενημερωθείτε γιατί κάτι έχετε ακούσει. Από τη στιγμή που είναι διατεθειμένη η Άννα να μιλήσει.